Ανακοινώθηκαν επίσημα τα ονόματα των 7 από τους 11 υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ στο νομό Λάρισας. Πρόκειται για τους τρεις βουλευτές, Βασίλη Έξαρχο, Φίλιππο Σαχινίδη και Βάσο Αλεξανδρίδου, καθώς επίσης για την Περιφερειακή Σύμβουλο Αγγέλα Βαγενά, την δικηγόρο Αθηνά Γεωργίου, τον αγρότη Βαγγέλη Γραμμένο και τον δικηγόρο Θωμά Παπαλιάγκα. Για ένα δύσκολο προεκλογικό αγώνα που ξεκινά με κλειστές συγκεντρώσεις, έκανε λόγο ο υπεύθυνος τύπου του ΠΑΣΟΚ στον ΟΜΟ, Κώστας Αργυρακούλης. Ακόμα και η ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου πιθανότατα θα γίνει στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Θα είναι ένας προεκλογικός αγώνας πολύ διαφορετικός όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Θα γίνουν κάποιες κλειστές συγκεντρώσεις σε κάποια σπίτια. Το κλίμα δεν είναι ενθαρρυντικό να γίνονται ανοιχτές εκδηλώσεις κτλ. Ο πρόεδρος του κινήματος, από ό,τι έχω ενημερωθεί, θα κάνει μια επίσκεψη στη Λάρισα πιθανόν στις 29 Απριλίου και θα μιλήσει στο ΟΔΙΟ. Δηλαδή σε κλειστό χώρο. Σε κλειστό χώρο. Είναι σίγουρο αυτό το οποίο. Αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα. Η ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου εξελίσσεται σε δύσκολη υπόθεση. Ενώ ο εκλογικός στόχος είναι στο νομό Λάρισα το ΠΑΣΟΚ να λάβει δύο έδρες. Εμείς ελπίζουμε να έχουμε τουλάχιστον δύο έδρες. Ελπίζουμε μέχρι το Σάββατο να ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα τέσσερα πρόσωπα. Μέσα σε αυτά τα τέσσερα πρόσωπα θα είναι και δύο γυναίκες ακόμα. Ευελπιστούμε να είναι ακόμα δύο γυναίκες τουλάχιστον, όπως ορίζει ο νόμος.